να ανασταλεί το 80% των προγραμματισμένων χειρουργείων, αποφάσισε η κυβέρνηση στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. 80% σημαίνει μια σοβαρή επιβράδυνση των τακτικών χειρουργείων, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν ουσιαστικά σε μαύρη λίστα. Η απόφαση αυτή, κοντά αυτή στις ήδη μακρές λίστες αναμονής που υπάρχουν στα χειρουργεία και που μόνο στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης ξεπερνούν τα 10.000 περιστατικά. Αυτός ο αριθμός έχει να κάνει και με το lockdown που είχε βγει το προηγούμενο διάστημα και με την έλλειψη αναισθησιολόγων και τρίτον η έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στις 28 Δεκεμβρίου, στην αναμονή για ένα χειρουργείο ήταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 5.235 άτομα, στο Βενιζέλιο 2.460, στο Ρέθυμνο 985, στα Χανιά 1.206, στον Άγιο Νικόλαο 224, στη Σιτία 125 και στην Ιεράπετρα 204. Έπρεπε να γίνει μια πρόβλεψη για αυτό το πράγμα. Δεν είναι το νοσοκομείο COVID μόνο. Υπάρχουν ανάγκες του κόσμου, υπάρχουν ανάγκες στην πολιτεία. Έπρεπε να σκύψει περισσότερο. Είχε το μεγάλο χρονικό περιθώριο από το Μάρτιο μέχρι τώρα να τακτοποιήσει αυτό το ζήτημα. Πραγματικότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι 12 κρεβάτια γενικής μονάδας είχαμε πριν τον κορονοϊό, 12 έχουμε και τώρα και έχουμε επιπλέον 4 κρεβάτια μονάδας COVID. Όταν στο σύνολο της Κρήτης είναι μόνο 14 κρεβάτια εντατικής για τον COVID. Σήμερα οι λίστες αυτές έχουν μεγαλώσει. Αρκεί να προσθέσει κανείς τα νούμερα που υπάρχουν ανιρτημένα στο διαδίκτυο στις σελίδες των νοσοκομείων για να το διαπιστώσει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να μην προγραμματίζουμε χειρουργία για να μην κοροϊδεύουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους όταν χειρουργηθούν. Χαρακτηριστικά, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη Γενική Χειρουργική, 707 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν. 725 είναι στην αναμονή στην Αγγειοχειρουργική, 271 στη γυναικολογική, 381 περιστατικά περιμένουν χειρουργείο στην νευροχειρουργική, 692 στην ορθοπαιδική, ενώ 420 περιστατικά περιμένουν χειρουργείο στην οτορυνολαρυγγολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χάνιον Άγιος Γεώργιος, στην πρώτη χειρουργική κλινική, 385 άνθρωποι περιμένουν να χειρουργηθούν, στη Β' χειρουργική 91, στη γυναικολογική με ευτική 274 περιστατικά είναι στην αναμονή, 735 στην ορθοπαιδική. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη γυναίκο με ευτική κλινική, 134 περιστατικά είναι στην αναμονή για χειρουργείο, 134 στην ευροχειρουργική, 136 στην ορθοπαιδική, 169 στην ουρολογική κλινική, 562 στη χειρουργική κλινική, ενώ η οτορυνολαρυγγολογική κλινική του Βενιζέλιου νοσοκομείου σπάει όλα τα κοντέρ με 1.354 ασθενείς να περιμένουν ένα χειρουργείο. Ταλαιπωρία για τους ασθενείς οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα τακτικό χειρουργείο και δυστυχώς όλα αυτά μετατίθενται για αργότερα, το πιθανότερο μετά το Μάρτιο. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, ο κίνδυνος να μετατραπεί το σύστημα υγείας σε μονοθεματικό είναι ορατός, με την υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών που δεν νοσούν από κορονοϊό να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο τα χειρουργεία μένουν πίσω, ναι, τα επίγοντα θα μπουν όπως και να έχει, αλλά είναι τα τακτικά ιατρία. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα. Στον 21ο αιώνα δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά και COVID και περιστατικά χρόνιων ασθενών που έχει δείξει η εμπειρία ότι όσο δεν προσέχονται στα κέντρα υγείας που είναι στελεχωμένα ή στα νοσοκομεία, αυτός ο κόσμος επί της ουσίας θα υποτροπιάσει.